ως Επιτροπή ότι η πολιτική η οποία ασκείται από τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον οποίον θεωρούμε αναξιόπιστο για κάθε συζήτηση μαζί του και τον οποίον ειρήστον παρόλο κάποιοι τον στηρίζουν, δεν τα κάνει μόνος του, έχει διαψεύσει από εκεί, είπε μέχρι πρωθυπουργός συγκεκριμένος. Εάν ανέχεται κυβερνητική πλειοψηφία ο Χ. Διαμαντόπουλος να διαψεύει τον πρωθυπουργό, πολύ ωραία, αλλά είστε υπεύθυνοι εσείς. Δεν είμαστε εμείς. Δεν μπορεί την ίδια μέρα που έχει κανονιστεί η εφημερία να την ακυρώνει με χαρτιά. Εδώ υπάρχουν χαρτιά, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ μόνο. Δεν γίνεται ότι η μόνη του έννοια είναι να κλείσει το νοσοκομείο και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Μα καθόλου υπερβολή. Διότι θα πρέπει να μας εξηγήσει ο Λαγίστατος κατά τα άλλα. Και ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος ανεβάζει στις εφημερίδες και στα προσωπικά του site ότι αγόρασε πρωτοκοπικό το νοσοκομείο ως μεγάλο κατόρθωμα, ότι έχει φέρει γιατρό να κάνει τον καταράκτη, πολύ ωραία, αλλά γιατρό να σώνει τον κόσμο από τα απλά, δεν υπάρχει. Ένα νοσοκομείο εδώ είναι κλειστό, χωρίς να κάνει εφημερίες. Ξέρετε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα, κύριοι συμπολίτες μου, το οποίο δεν κάνει εφημερίες ανά το πλανήτη? Ξέρετε κάποιο νοσοκομείο το οποίο έχει λιγότερους γιατρούς από τα κέντρα υγείας? Ξέρετε κάποιο νοσοκομείο όπου ο διοικητής συνεργάζεται με διαφόρους συγκεκριμένους, οι οποίοι και μπορεί να το διαψεύσουν όποιος το πει, να το διαψεύσει όμως, ότι την περασμένη εβδομάδα πήγαν στην Αθήνα και ζητούσαν την αναστολή της παθολογικής κλινικής πίσω από την πλάτη του κόσμου? Ας το διαψεύσουν λοιπόν ότι δεν πήγαν στην Αθήνα να ζητήσουν την αναστολή και προφανώς ο υπουργός τους έστειλε πίσω όπως πήγαν. Για να λέμε και την πραγματικότητα. Κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη, θα τα πείτε μετά, θα τα πείτε. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον αναξιόπιστο κύριο διοικητή, που για μας έχει αξιοδρύγητο να προσπαθεί μέσω διαφόρων να μας να πείσει τον κόσμο ότι έχουμε όλοι άδικο. Όλη η Βόρεια Ηλία έχει άδικο πλην αυτού. Άρα, ζήτημα πρώτον, και το θέτουμε και στους κυβερνητικούς βουλευτές, ότι επικοινωνία και συζήτηση με τον κύριο Διαμαντόπουλο δεν έχουμε. Με ποιον θα έχουμε? Προφανώς με τον κύριο Κουζούρη, τον οποίο καταρχάς εμπιστευόμαστε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τον εμπιστευτούμε τον άνθρωπο. Πιστεύουμε ότι θα είναι ειλικρινής μαζί μας. Πιστεύουμε ότι θα είναι συνεργάσιμος μαζί μας. Διότι αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν ζητάμε να κλείσει το νοσοκομείο του Πύργου. Ζητάμε το νοσοκομείο του Πύργου να καλύπτει και να δουλεύει και καλύτερα, αν γίνεται. Να κλείσει το δικό μας νοσοκομείο δεν θέλουμε. Και αν δεν υπάρχουν γιατροί να καλύψουν το νοσοκομείο του Πύργου, είναι υπεύθυνος ο διοικητής, είναι 4 χρόνια διοικητής. Τι έχει κάνει, πόσες προκήρυξεις έχει κάνει, πόσα θέματα έχει τρέξει? Να σας πω και το χειρότερο που μας αποκάλυψε ο Περιφερειάρχης. Ο κύριος διοικητής, αυτόν τον οποίο αποκαλούμε αναξιόπιστο έως αξιοκρίνητο, δεν συμπεριέλαβε το νοσοκομείο της Αμαλιάδας στις δημόσιες επενδύσεις, στον οργανισμό δημοσίων επενδύσεων. Το ξέχασε. Ως αν ήταν από άλλο πλανήτη. Αυτά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτά. Είμαστε λοιπόν στη φάση ότι πλέον δεν γίνεται άλλο πια με ψέμα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θεωρούμε και απαιτούμε από τους κυβερνητικούς βουλευτές να μας πούν τι μένει γενέστε, αλλά με τιμιότητα. Καθαρά και εξάστερα. Να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, που πρέπει να απευθυνθούμε, με ποιους να συζητήσουμε. Διότι εδώ συνέβη το εξής, κύριε Γεωργοπούλου, και αν με συγχωρέσετε, δεν το λέω για κακό. Ούτε για να σας βοηθώ. Αν τα βάζουμε τον Διαμαντόπουλο συνέχεια από τον Διαμαντόπουλο, απορροφά τη δυσαρέσκεια του Διαμαντόπουλου και εσείς είστε στο απειρόπλιο. Τι γίνεται έτσι? Θα πρέπει να πάρετε θέση. Τον στηρίζετε? Ο κύριος Διαμαντόπουλος για την πόλη της, για την περιοχή της Βόρειας Ηλίας πρέπει να αποπενθεί. Ας του δώσετε την ευκαιρία να παραιτηθεί. Είναι αναξιόπιστος. Αξιοδρύνητος δεν συζητάμε. Συζητάμε μόνο με απευθείας με την ΕΚΤ, είπε, και την κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να μας εξηγήσει. Δεν θέλει το νοσοκομείο, αν το θέλει αύριο το πρωί, πρέπει το νοσοκομείο να κάνει εφημερίες. Πώς? 15 ευρώ
Όπως πάνε μέσα στον πύργο, οι γιατροί θα έχουν και του γιατρού του πύργου στα μαλλιά του. Είναι νοσοκομείο αυτό. Διαφορετικά εξηγήστε το τι θα γίνει. Θέλετε να το κάνει κέντρο υγείας, θα μας το πείτε να δούμε αν θέλουμε. Και πώς μπορεί να γίνει ό,τι γίνει. Αλλά θα πρέπει να το ξέρουμε. Δεν μπορεί να απογοητευόμαστε μεταξύ μας. Δεν μπορεί να στέλνει να κάνει πολιτική με εντέλεσθε. Εδώ ο άνθρωπος τον φτύνουν και νομίζω ότι ψυχαλίζει. Το έβγαλαν ανακοίνωση οι γιατροί του πύργου και δεν λέει κουβέντα. Δεν τη διαβάσατε. Το Υπουργείο την έχει υπόψη του. Ότι είναι επισφαλής η νοσηλεία. Πώς στηρίζεται ένα τέτοιο διοικητή. Πώς στηρίζεται ένα διοικητή ο οποίος έρχεται στην περιοχή και δεν γνωρίζει τι γίνεται. Να σας πω ένα εκτράπελο. Εχθές γινόταν μια εκδήλωση του οργάνου της αιμοδοσίας, του Εθνικού Γραφείου, όπως το λένε αιμοδοσίας, και ο κύριος διοικητής είχε κάνει έλεγχο. Άκουσον, άκουσον. Ήρθε στην πλατεία να κάνει έλεγχο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι αλλού. Ήρθε να κάνει έλεγχο σε ένα φορέα το οποίο δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Δηλαδή εδώ ή πρόκειται περί βλακείας ή πρόκειται περί χουντέας αντίληψης. Διαφορετικά δεν γίνεται. Πιστεύω ότι είναι και τα δυο μας. Δεν είναι ένα μόνο. Για να τελειώνω. Γιατί έχω να μιλήσουν και οι άλλοι, θα πρέπει να σας πούμε τι αποφάσεις έχει πάρει η Επιτροπή για τις κινητοποίησεις, διότι κουβέντα, δεν το δίκη πουθενά. Έχουμε κλάψει τον πεθαμένο αμέτρητες φορές. Δεν γίνεται άλλο. Θα πρέπει να μας πούν τι ακριβώς θα γίνει, διότι εμείς βάζουμε μια ανατελεία, διότι με παρέμβαση του Περιφερειάρχη έχουμε μια συνάντηση την Παρασκευή στην ΥΠΕ. Την ονόμασαν Τεχνητή Επιτροπή, καλώς. Θα πάμε λίγοι. Το μόνο που ζητήσαμε είναι το εξής. Δεν θέλουμε να παρίσταται ο κύριος Διαμαντόπουλος. Εάν έρθει ο κύριος Διαμαντόπουλος, εμείς δεν πάμε στην κουβέντα. Πάμε μόνο με τον κύριο Χουζούλη. Τον οποίο προς το παρόν, διότι είναι άλλο πριν το ΦΕΚ διοικητής και είναι άλλο μετά το ΦΕΚ διοικητής. Τον εμπιστευόμαστε. Το λέω σαν ομιλία για να πω στη συνέχεια ότι αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει θα τα βάλουμε μπροστά από την Παρασκευή και μετά ανάλογα με το τι θα μας πούν στην ΥΠΕ και τι από την Παρασκευή της ίδιας μέρας πια και με τον Γενικό Γραμματέα θα βγουν μπροστά. Εδώ έστειλε χαρτί ο Γενικός Γραμματέας προημερών για να βγουν σε εφημερίδες και το αγνοεί. Να θεωρήσω ότι έχει τρελαθεί και το αγνοεί. Αγνοεί ότι προϊστάμε μια κοί έτσι γιατί του ήρθε. Ή συνομιλούνται στα τηλέφωνα, θα σου στέλνουν ένα χαρτί για τα μάτια του. Δεν θα κάνει αυτό που νομίζει. Για να ξέρουν τι μας γίνει. Πέρα μου. Η αποφάσιση είναι η εξής πρώτη. Δημόσια καταγγελία του διοικητή Διαμαντόπουλου ως αναξιόπιστου προκλητικού και προσβλητικού. Γιατί δεν έχει έρθει μία φορά, διότι αυτά που λέμε εμείς μπορεί να είναι υπερβολές, μπορεί να είναι ισχύουν. Δεν έχει έρθει μία φορά στις άκρες μας διώξεις εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου να μας πει αν αυτά που λέμε είναι χαζομάρες. Ή αν αυτά είναι υπερβολές, ή αυτά δεν ισχύουν, τι ισχύει, τι ισχύει. Το θεωρούμε υπονομευτή του νοσοκομείου και θα καταγγελθεί δημόσια. Δεύτερον, να απαιτούμε την αποπομπή του από διοικητής. Τρίτον, θα καταγγείλουμε δυστυχώς τον κύριο Γεωργοπούλου τους κυβερνητικούς βουλευτές, εάν συνεχίσουν τη στήριξη του διοικητή, ο οποίος έχει βάλει σκόπο να κλείσει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Διαφορετικά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα διαχωρίσετε τη θέση σας από το συγκεκριμένο. Παιχνιδάκια πια με την πόλη και την Βόρεια Ηλία δεν υπάρχουν. Τρίτον, συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία από την είσοδο του νοσοκομείου. Κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου της έλεξης διαμαρτυρίας. Ανάρτηση αφισοπανών στην πόλη και σε όλη την Βόρεια Ηλία έως τις εκλογές, είναι τον Οκτώβριο οι εκλογές. Από τις πρώτες έως τον Οκτώβριο, σε όλη την Ηλία, αφισοπανό που θα καταγγέλλεται η κυβερνητική τακτική για κλείσιμο του νοσοκομείου. Δεύτερον, κλείσιμο των γραφείων των βουλευτών και των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει και εσείς να εισπράξετε τη δυσαρέσκεια, όπως εισπράττουμε και εμείς αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Εγώ ξέρετε, γιατρός είμαι, να αρρωστήσω, ξέρω που θα πάω. Ο πολίτης που ξέρει που θα πάει. Θα απευθύνεται στα πολιτικά γραφεία του σε κάθε βουλευτές που θα νοσηλευτεί.
Αν νοσηλευτεί. Δεν το λέω ότι θεωρώ ότι θα κάνει το πρόβλημα. Και τρίτον, απαιτούμε μεγαλύτερο σεβασμό για τους πολίτες οι οποίοι έστειλαν όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων και κυρίως των κυβερνητικών στα έδρανα της Βουλής. Δεν ανεχόμαστε πια αυτή την κοροϊδία. Την άλλη φορά, κύριε Αργοροπούλη, θα και οι τρεις βουλευτές μας είπαν ότι το νοσοκομείο αναβαθμίζεται και την άλλη μέρα πήγατε στον Υπουργό. Αφού είναι όλα τόσο καλά, γιατί πήγατε στον Υπουργό, τι να συζητήσετε, τι ακριβώς. Καλά κάνατε, μακάρι να πηγαίνετε πιο συχνά. Αλλά δεν μπορεί εδώ στις συνελεύσεις να μας λέτε ότι όλα πηγαίνουν καλά και την άλλη μέρα κλείνετε ραντεβού στον Υπουργό. Δεν γίνεται ο κύριος διοικητής να πηγαίνει και να ζητάει την αναστολή ή την Πέμπτη την Παρασκευή είναι αυτό. Αν καταλαβαίνει την Τετάρτη σου. Την αναστολή της λειτουργίας. Και ευτυχώς ο Υπουργός τους γύρισε πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε. Μπορείτε να αντιληφθείτε αν σήμερα θα είμαστε εδώ ή στον δρόμο. Εάν θα είχε τόπο να σταθεί. Αυτός και αυτοί οι οποίοι, τους οποίους συμβουλεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να θεωρήσω ότι όλα αυτά είναι απόφαση της Επιτροπής και δεν αποκτούν μόνο τις προσωπικές μου απόψεις.